λαχανοτολμάδες κάνει σήμερα. Ωραία, δεν είναι. Το καλύτερο. Αγόρι μου, τι ωραίο φαγητό που επέλεξες. Και τώρα έτσι που λίγο καιρό είναι. Ακριβώς αυτό. Το λάχανο είναι στην εποχή του. Οπότε τι καλύτερο το να φτιάξεις. Είτε ένα λαχανόριζο. Πολύ ωραίο το λαχανόριζο. Και το λαχανόριζο, ωραίο. Είτε λαχανοτολμάδες, είτε να το κάνεις σαλάτα. Οπότε πάμε να δείξουμε λοιπόν μια πολύ ωραία παραδοσιακή συνταγή με ένα ωραίο αυγολέμονο. Θα σας πω, αν θέλετε να το κάνετε πολύ κρεμμόδες. Τι ωραίοι λαχανοτολμάδες! Αν θέλετε να το κάνετε πολύ κρεμμόδες, θα σας πω το κόλπο. Αλλιώς θα τους αφήσετε ζουμερούς. Θέλετε να βουτήξετε ψωμάκι μέσα. Ό,τι και αν θέλετε, πάμε να δούμε τα υλικά μας, να δούμε και τη συνταγή. Και είμαι σίγουρος ότι θα τους επιλέξετε και θα τους φτιάξετε κάποια στιγμή. Αυτούς βάζω, ε. Από αυτού, μόλις βγήκαν αυτοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα χρειαστούμε ένα φράτο λάχανο 1,5 με 2 κιλά. Λοιπόν, 700 γραμμάρια κιμά. Ήθιστε οι λαχανοτολμάδες παραδοσιακά να γίνονται με χοιρινό κιμά. Εγώ σας γράφω χοιρινό ή μοσχαρίσκι. Έχω βάλει μοσχαρίσκι κιμά εγώ. 3 μέτρια κρεμμύδια λοιπόν ξερά. Και λίγο σκόρδο προαιρετικά, άμα θέλετε. Εγώ δεν έχω βάλει στο συγκεκριμένο. Μία κούπα μαϊντανό ψιλοκομμένο. Άνηθο, ντομάτα, να πάρει έτσι ένα ωραίο άρωμα μέσα από την ντομάτα. Ρύζι καρολίνα χρησιμοποιώ. Νεράκι, ένα κύβο λαχανικών σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε να πάρετε γεύση. Λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να διαλέξουμε ένα ωραίο λάχανο. Και φαίνεται πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να διαλέξουμε λοιπόν ωραίο αφράτο λάχανο. Όπως διάλεξα εγώ εδώ πέρα, δείτε εδώ. Θα διαλέξετε μεγάλο λάχανο. Τα μικρά λάχανα είναι συνήθως για σαλάτα. Όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο καλύτερο είναι για να φτιάξεις λαχανοτολμάδες. Παίρνουμε ένα μαχαίρι λοιπόν. Παίρνουμε ένα μαχαίρι, κάποια στιγμή... Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Ωραία είναι. Θα πω για το αυγολέμονο, γιατί αυτό είναι το αυγολέμονο που έχω κάνει, είναι λίγο πιο νερουλό, να το πω έτσι, γιατί το έχω κάνει σούπα. Αλλιώς μπορείς να κάνεις αυγολέμονο να είναι πιο πηχτό. Θα σας τα πω όλα τώρα αναμυστικά. Εμένα μου αρέσει το πηχτό. Γίνεται τελείως διαφορετικά από αυτό, το ξέρω. Να κλείσω το δουλάπι. Λοιπόν. Κοιτάξτε εδώ τι έκανα. Έβγαλα και τους κάνεις... από τη ρίζα. Ελαφρύς είναι. Έβγαλα από τη ρίζα με το μαχαίρι μου. Πρέπει να βγει αυτό εδώ πέρα. Γιατί έτσι όπως είναι, θα πάμε και θα το τοποθετήσουμε με αυτό που βγάλαμε δηλαδή από κάτω. Θα το βάλουμε μέσα σε μια κατσαρόλα με μπόλικο νεράκι που βράζει. Εντάξει, δεν θέλουμε να κοχλάζει το νερό. Και μετά θα δείτε, όση ώρα είμαστε εδώ πέρα, θα δείχνω πώς αφαιρούμε τα φύλλα. Ένα-ένα λοιπόν τα φύλλα πάνε και ξεκολλάνε από το λάχανο πάνω και τα παίρνουμε και τα βάζουμε σε ένα ταψάκι όπως τα έχω βάλει και εγώ εδώ πέρα. Άρα θα σας δείχνω καθ' όλη τη διάρκεια πώς γίνεται. Πόση ώρα θέλει? Κάθε ένα λεπτάκι βγαίνουν κομματάκια συνέχεια. Κάθε ένα λεπτάκι περίπου θα δεις. Σε πολύ δυνατή και ξεκολλάνε. Δυνατά να μην κοχλάζει. Και σιγά σιγά βγαίνουν. Βλέπετε, με το που έρθει σε επαφή με το ζεστό νερό, αρχίζουν και βγαίνουν. Αφήνουμε λοιπόν με τους υδρατμούς να φεύγουν τα φύλλα και να τα παίρνουμε ένα-ένα, να τα βάζουμε μέσα σε ένα ταψάκι. Εμένα λοιπόν, και το τουρσί μου αρέσει. Από το λάχανο, από το δηλαδή λάχανο, για μένα το ωραιότερο λάχανο είναι το λάχανο του τουρσί. Έχεις δίκιο, Φίλη. Με καροτάκι μέσα. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το κιμά μας. Εγώ σας είπα ότι βάζω μοσχαρίσκιο κιμά. Βάζω τα κρεμμύδια μου, τα οποία τα έχω τρίψει στον τρίφτη και τα έχω πατήσει έτσι με το χέρι μου, ώστε να φύγει η έξτρα υγρασία που έχουν. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και λίγο καροτάκι μέσα, έτσι για να πάρετε μια γλυκάδα. Εντάξει. Στη συνέχεια, λοιπόν, βάζουμε μυρωδικά. Εγώ μ' αρέσει να βάζω και μαϊντανό και άνηθο. Να έχει γεύση, να έχει αρώματα. Πώς κάνουμε τα γεμιστά, πώς κάνουμε τα κολοκυθάκια αυγολέμονο. Γενικά, να βάζουμε μυρωδικά μέσα στις αυτές τις συνταγές. Λοιπόν, βάζουμε τα μυρωδικά μας. Στη συνέχεια προσθέτουμε λίγο ντομάτα. Η ντομάτα θα μας δώσει και λίγο χρωματάκι μέσα εσωτερικά στο κιμά, αλλά μας το κάνει ακόμα πιο ζουμερό. Εντάξει? Λίγο, λίγο όμως βάζεις. Ναι, δεν είναι όλα σε μικρές ποσότητες. 700 λοιπόν, γραμμάρια κιμά, 3 ξερά κρεμμύδια, μαϊντανό άνθο που σου αρέσει, ντοματούλα λίγη. Mm-hmm. Αλατάκι, πιπεράκι λοιπόν. Και τώρα θα προσθέσουμε και το ρύζι. Και το καρότο, είναι ωραίο που σκάει μέσα το καρότο. Το ρύζι λοιπόν που χρησιμοποιώ είναι το καρολίνα. Είναι ιδανικό για να κάνεις αυτό το φαγητό, γιατί είναι λίγο χοντρός ο σπόρος, οπότε θα έρθει και θα φουσκώσει μέσα και θα μου δέσει το μείγμα. Εντάξει, βάζουμε μέσα και το ριζάκι και ανακατεύουμε αυτό εδώ πέρα το μείγμα, όπως όλοι μας οι κοιμάδες, ό,τι κοιμάδες έχουμε πει και να κάνετε, είναι καλό να τους βάλετε για λίγο στο ψυγείο. Γιατί σε αυτό το σημείο τώρα βάζουμε εμείς το χέρι μας, που είναι ζεστό το χέρι, ο κοιμάς είναι κρύος και παίρνει θερμοκρασία του χεριού. Είναι πιο εύκολο να πλαστεί, αλλά και να πάρει όλα τα αρώματα. Βγήκε! Είδες πώς έγινε. Παιδιά, το βγάζω. Το βγάζεις και βάλετε εκεί δίπλα στο ταψάκι. Λοιπόν, και έχουμε φτιάξει το κοιμά μας, έχουμε βάλει όλα μας τα υλικά μέσα. Παιδιά, ξεκολλάει.
Ναι, ξεκολλάει αυτομάτως. Έτσι γίνεται. Έτσι, έτσι, έτσι. Και εδώ. Γιατί είναι όμως πράσινο. Θα δεις τώρα. Γιατί είναι τα πρώτα φύλλα, τα εξωτερικά. Τα πρώτα τα χρησιμοποιείς. Δες εδώ με το που το γυρίσουμε να σας δείξω τι γίνεται. Ενώ τα πρώτα τα έχω βγάλει. Έχω βγάλει δύο φύλλα. Είναι αυτό που βάζεις κάτω. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε εδώ να δεις πόσο εύκολα ξεκολλάνε. Το γύρισα ανάποδα για να δείτε. Βλέπεις. Δεν το αφήνεις παραπάνω, δεν θες να λιώσει κιόλας. Δεν θέλεις να λιώσει, γιατί θα μαγειρευτεί και 40-45 λεπτά και στην κατσαρόλα. Εντάξει, παιδιά, είναι τέλειο. Βλέπεις, έτσι λοιπόν, να πούμε δηλαδή ότι ένα δύσκολο εντός εισαγωγικών σημείο για το λαχανοτολμά είναι να βγάλεις αυτό με τα φύλλα. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ αφού εύκολος. Αφού το έκανα εγώ. Ο τρόπος ακριβώς. Κάκες. Πάνω που το είπατε, τέλειο. Δεν πειράζει. Δεν μάταει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χαμηλώστε τη φωτιά παρακαλώ εδώ. Ωραία, τέλεια. Ωραία, πάμε. Άρα η ζύμη του κιμά μπαίνει στο ψυγείο, την αφαιρούμε και μετά ερχόμαστε να στήσουμε το φαγητό. Είναι το ιδανικό να μπει στο ψυγείο. Λοιπόν, παίρνουμε τα φυλλαράκια εδώ πέρα, έτσι όπως είναι, τα βγάζουμε σε αυτό το σημείο λοιπόν, τα κάνω όλα στην άκρη για να τα βλέπετε. Έχουμε τα φυλλαράκια εδώ και τώρα θα μου πεις, είναι τεράστιο αυτό το φύλλο. Κοίταξε εδώ να δεις τι κάνουμε. Εδώ πάμε και αφαιρούμε το κοτσανάκι που υπάρχει εδώ, που είναι το σκληρό, αυτό που ενώνει το λάχανο όλο. Αυτό εδώ πέρα δεν θα σας βολέψει να τυλίξετε το λαχανοτολμά. Γι' αυτό λοιπόν το αφαιρούμε, το κάνουμε στην άκρη και ή θα κάνουμε ένα μεγάλο λαχανοτολμά ή θα το κόψουμε αυτό εδώ πέρα στη μέση και θα πάρουμε δύο κομματάκια, αναλόγως πόσο θέλετε να είναι το μέγεθος το δικό σας. Και τυλίγουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει εξωτερικά τα σημεία που είναι απ' έξω να τα κλείσουμε πολύ καλά, εντάξει. Και μετά θα κάνω άλλον ένα και θα σας δείξω. Μετά λοιπόν παίρνουμε μια κατσαρόλα και ό,τι έχουμε κομματάκια από λάχανο, ό,τι έχουμε από καρότο, ακόμα και τις φλίδες που έχουμε καθαρίσει. Ή τα πράσινα που είναι τα πρώτα. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Ακόμα και τις φλίδες, δείτε εδώ τι έχω κάνει. Ακόμα και τις φλίδες που έχουμε καθαρίσει λοιπόν τα καρότα ή κομματάκια μικρά, καρότα που δεν κάνουν να τα κάνουμε κάτι άλλο, τα βάζουμε εδώ κάτω για να μην μας πιάσουν οι λαχανοτολμάδες. Και πάμε και προσθέτουμε. Ακριβώς. Και πάμε και προσθέτουμε συνεχώς μέσα λαχανοτολμάδες. Μέχρι που θα έρθει η στιγμή να σκεπάσουμε από πάνω με ένα πιάτο. Εδώ με αυτόν τον τρόπο. Θα σκεπάσουμε και θα προσθέσουμε το ζωμό που σας έγραψα. Που αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, αλλιώς βάζετε σκέτο νεράκι να καλύψουμε το πιάτο και βάζουμε το πάνω. Το πιάτο δεν πάει πάνω-πάνω. Ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό λοιπόν είναι τι πάχος πρέπει να έχουν τα λαχανικά και. Η βάση είναι μέχρι εδώ. Ναι, απλά μια στρώση. Και μετά το πιάτο είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ή πιο πάνω. Βάζουμε νεράκι εδώ. Ανάλογος. Μπορεί να. Ωραία. Εδώ έβαλα. Έχει πάρει τρεις στρώσεις για παράδειγμα. Εντάξει, και το βάζουμε αυτό να βράσει. Παίρνει περίπου 40 λεπτάκια. Όχι πολύ δυνατά. Δεν θέλουμε να κοχλάζει γιατί θα σπάσουν οι λαχανοτολμάδες. Θα ανοίξουν και θα γίνει χαμός. Ναι. 40 λεπτά. Ακριβώς αυτό. Ωραίο λοιπόν, φαγητό. Να δείξω το τελευταίο στάδιο και το πιο αυτό που θεωρούμε δύσκολο να το πω είναι το αυγολέμονο. Γιατί σε πολύ κόσμο μπορεί να κόβει το αυγολέμονο. Θα το κάνω όσο πιο γρήγορα γίνεται και θα πω το καλύτερο μυστικό για το αυγολέμονο. Έχω χτυπήσει μόνα του τα ασπράδια, το βλέπετε, να γίνει ένα αφράτο, μια αφράτη ωραία μαρέγκα, ακριβώς αυτό. Και μετά προσθέτω μέσα τους κρόκους, το λεμόνι, είναι τελείως διαφορετικό από το να βάλεις φέι αυτομάτως με τη μία ολόκληρα τα αυγά. Έτσι είναι σίγουρο ότι θα σου κόψει. Δύο αυγά, πρώτα χτυπάει τα ασπράδια, γίνονται μαρέγκα, ύστερα προσθέτω τους κρόκους, λεμονάκι. Μπράβο. Αυτό ακριβώς και μετά παίρνω ζουμάκι κλασικά όπως κάνουμε το αυγολέμονο. Με αυτόν τον τρόπο που πήγε να κάνεις. Άρα το μυστικό είναι ότι πρώτα χτυπάς τα ασπράδια. Ακριβώς αυτό. Πολύ ωραία. Γι' αυτό και είναι και πιο λευκό. Λοιπόν. Τέλειο φαγητό. Μπράβο Πέτρο.